Καλησπέρα κύριε Χριστίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολη μέρα. Δύσκολη, αλλά όλοι να είμαστε έτοιμοι ότι κάποια στιγμή έχουμε την ώρα μας. Μάλιστα. Εδώ όμως, ναι, μπορεί να είναι δύσκολη και τα λοιπά, αλλά αυτό το έργο που έχει επιτελέσει ο Γιάννης ο Ψηφίδης ως πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αλλά και ΠΑΕ Άρης, πολύ δύσκολο θα το ορίσει. Ναι. Διότι με αυτά που είχε, δηλαδή τίποτα, προσέφερε πάρα πολλά. Βέβαια. Έψαχνε να βρει ανά πάσα στιγμή χορηγίες, αυτά, το ένα. Δηλαδή μιλάμε ότι ο άνθρωπος δεν καθόταν. Ξέρεις πόσες ρυθμίσεις έχει κάνει. Σωστό. Πολλές. Όλη μέρα. Μία είναι η ΔΕΗ. Μία ΔΕΗ, μία ΙΚΑ, μία εφορίες, αυτά όλα παντού πήγαινε. Αυτός πήγαινε και επειδή έβλεπε ο άλλος ότι είχε μια καλοπροαίρετη, ας πούμε, στάση στο θέμα, τον βοηθούσε και είδε ότι μπορούσε να του κάνει κάτι καλύτερο και το έκανε. Ναι. Ναι, δεν πήγαινε ποτέ με τον Νταϊλίκη. Ήτανε... Να πει είμαστε άριστα το κάνουμε, όχι. Σωστά. Ένας πράος άνθρωπος έλεγε το πρόβλημα σε κάθε λεπτομέρειά του και έλεγε τι ήθελε. Και ο απέναντι, ας το πούμε, πάλι ναι, ναι, προϊστάμενος και τα λοιπά της υπηρεσίας, έδειχνε κατανόηση. Ναι. Σου λέει, κύριε, ναι, αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μου ένα εκπρόσωπο ενός τεραστίου κοινωνικού μεγέθους που είναι ο Άρης, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί σαν όπλο τη δύναμη του Άρη. Ναι. Απλά και μόνο έρχεται, αναλύει το θέμα και ζητάει ό,τι μπορεί να κάνει το κράτος για μας, για την ομάδα μας. Και τα κέρδισε όλα. Σωστά. Πάντως, δεν είναι 74 χρόνων, δεν έδειχνε τίποτε ότι θα έχει... Βέβαια, είχε κάποια προβλήματα, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε σοβαρά προβλήματα. Είχε κάποια προβλήματα. Είχε και χρόνια. Το τελευταίο διάστημα, ναι. Μου τα έλεγε και εμένα. Είχε υποβληθεί σε κάτι επεμβάσει κλπ. Δηλαδή, παρακολουθιόταν κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι... είναι πολύ έτσι. Δεν περίμενα εγώ τώρα σήμερα ξαφνικά ξυπνά και μαθαίνει τώρα ότι έφυγε από τη ζωή ο Ψηφίδης. Είχε έρθει ο Βασίλης, συγγνώμη. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Είχε έρθει ο Βασίλης στην Αμερική. Ναι. Και εγώ είμαι στην Αθήνα. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο. Λέει, Νίκο, έχω έρθει. Ναι. Και του λέω, πού θα σε βρω. Ρε, στην Αθήνα του λέει, εγώ θα γυρίσω τάδε του μήνα. Πραγματικά δηλαδή γίνεται. Και τελικά μαθαίνω ότι ο Βασίλης ο Ψηφίδης είναι σε καραντίνα. Ποιος? Α, όταν κορονοϊού. Μου είπε, είμαι σε καραντίνα, Νίκο, όχι για μένα, να σώσουμε τον Γιάννη. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Και τελικά η προσπάθεια έγινε, ο Θεός όμως είχε μια διαφορετική γνώμη, ήθελα να τον πάρει κοντά του. Ήθελα να τον πάρει κοντά του. Διότι ήταν ένας αγνός άνθρωπος. Ναι. Γιατί... Να πούμε ορισμένα πράγματα για τον Γιάννη, αν θέλει. Βεβαίως. Λοιπόν, η οικογένεια Βασίλη, μια γνωστή, γνωστών αριανών πώς το λένε, πεπιθήσεων. Ναι. Μετανάστες, όχι μετανάστες, πώς λέγονται αυτοί, πρόσφυγες από την τη Σμύρνη. Μικρασία. Ναι, ναι. Λοιπόν, έκαναν τρία παιδιά. Ναι. Ο Βασίλης ο μεγαλύτερος, 44 γεννημένος, και τα δίδυμα τα οποία σπάσανε σήμερα, έσπασε το δίδυμα αυτό του Ανέστη και του Γιάννη. Ναι. Ο Ψηφίδης, ο Βασίλης ασχολήθηκε με το ποδοσφαίρο, γνωστή ιστορία του. Βέβαια. Ο Ανέστης τον κέρδισε η επιστήμη και έγινε ένας διαπρεπής, διακεκριμένος ορυλά. Ορυλάς, μάλιστα. Και δημοσιογράφος. Ναι. Την εποχή που σπούδαζε, έγραψε την εφημερίδα Αθλητικά Νέα. Μάλιστα. Του έχοντας και μια συνέντευξη. Μάλιστα. Και πάμε στο Γιάννη, ο οποίος ήταν επιχειρηματίας, ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, και το αντικείμενο ήταν τα προϊόντα του αγαπημένου του αθλήματος, του αυτοκινήτου. Σάντες θέλεις, ναι, ναι, σαμορτισέρ θέλεις, λάστιχα θέλεις, αξεσουάρ, ό,τι ήθελες. Μεγάλη εταιρεία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά τι έγινε. Ο Γιάννης είχε ένα μεγάλο πάθος. Ποιο ήταν αυτό? Δεν άφηνε ποτέ
από την Μαρία να πληρώσει κανένας άλλος το λογαριασμό. Τα λεφτά, τα μεγάλα κέρδη που βγήκανε, φύγανε. Ναι. Αλλά διεπίστωσα εγώ, και αυτό που θα πω έχει συνέχεια στον Άρη, ότι ο άνθρωπος ήταν τακτικός. Παρακολουθούσε την εμπορία της εταιρείας του, κρατούσε τα βιβλία και ήξερε ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ναι. Ακούτε? Βεβαίως, πολύ καλά. Άντε, λοιπόν. Κάποια στιγμή αναλαμβάνει τον Άρη. Ναι. Την εποχή που αυτή τη ΠΑΕ, γιατί πρώτα στην ΠΑΕ πήγε, ψάχνουν να βρουν άτομα να φορτώσουν όλα τα προβλήματα της ΠΑΕ. Σε αυτόν. Ναι. Σε κάποιον, ναι. Και του λέω, ρε Γιάννη, τι δουλειά έχεις εσύ? Η δουλειά σου την τελείωσες, την έκλεισες, έχεις μείνει τώρα με μία σύνταξη. Τι θα κάνεις εσύ? Εσύ θα τραβήξεις την πόρα? Εσύ θα καθίσεις, θα περάσεις, θα πας στην δικαιοσύνη να δώσεις λογαριασμό για ποιο λόγο γίνανε αυτά τα χρέη? Όχι, ρε Νίκο μου, λέει, δεν γίνεται, λέει, θα πάω γιατί μ' αρέσει. Τον είδα ότι ήταν ερωτευμένος με τα θέματα του Άρη. Άκου να δεις. Που εγώ δεν τον είχα ξαναδεί ούτε σε γήπεδο ούτε κάνε παρέα. Ενώ τον το γιατρό τον είχα συναντήσει πολλές φορές. Ναι, ναι. Το Γιάννη τον γνώρισα εγώ όταν ήμουν στην ΑΕΚ. Ναι. Είχα σταματήσει μάλιστα και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μου λέει, θα πάρω την ΠΑΕ τώρα και θα την καταγράψω όπως ακριβώς είναι. Διότι αυτοί δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άντε, λέω, αν βρεις άκρη, διότι αυτό το πράγμα δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Ποτέ, ναι. Μετά από μια εβδομάδα μου λέει, έχω τα αποτελέσματα. Λέει. Τι τα πω, έχω γράψει ένα βιβλίο. Ναι, ναι, μου το έχει δώσει και εμένα, ζαλίστηκα. Λοιπόν. Πώς το έκανες αυτό το πράγμα, του λέω, και μου λέει, το έκανα, λέει, νύχτα μέρα, λέει, το δούλευα. Νύχτα μέρα. Αυτό. Απίστευτο. Αυτό σημαίνει αγάπη, σημαίνει αποσίωση. Απίστευτο. Αύριο... κάτι που ήξερα ότι ναι, μεν του δίνει την ικανοποίηση που είναι στη θέση αυτή, αλλά δεν διεκδικούσε κανένα κέρδος. Ναι. Τίποτα. Ναι, ναι, τίποτα. Πραγματικά. Λοιπόν. Είναι απίστευτο. Έχω, λοιπόν, παίρνω το βιβλίο και το ανοίγω. Εκεί πραγματικά έβλεπες μία ακτινογραφία όλες τις εταιρείες του Άρη και του λέω, Γιάννη. Ναι. Αυτό το βιβλίο δεν ζείτε σαν οι άλλοι να το πάρουν, να το διαβάζουν, να το μελετήσουν. Μου λέει, κανένα δεν είχο. Κανένας. Δεν ενδιαφέρθηκαν. Κανένας. Και του λέω, γιατί να ενδιαφερθούν? Γιατί να ενδιαφερθούν? Γιατί αν ενδιαφερόντουσαν θα είχαν την υποχρέωση να καθίσουν και να δουλέψουν επί τούτου επάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα πανηγούρα αυτά τα μόνος. Ναι. Επιδερμικά όλα. Όλα επιδερμικά. Ήξερες ναι. Ποιος ποδοσφαιριστής, τι συμβόλαιο έκανε, τι λεφτά έχει πάρει και πότε τα πήρε, ναι, και τι έχει υπόλοιπο. Ήξερες την ομάδα, τι υποχρεώσεις έχει. Πόσα χρωστάει, πόσα κάνει, όλα τα πάντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό το πράγμα λέω, δεν το περίμενα. Ναι. Δεν το περίμενα. Και γιατί να το περιμένω, αφού ήξερα ότι τα πάντα τα γράφανε στο γόνατο. Διότι αν τα γράφανε όπως τα έγραψε ο Γιάννης, θα είχαν ευθύνες. Σωστά. Θα ζούσε με τις ευθύνες και δεν ξέρω πώς τα ένιωθαν. Αλλά τώρα, που περάσανε έτσι, περάσανε, ας πούμε, την θεία της θητείας του, κάνοντας, ας πούμε, το κέφι τους, και από εκεί και πέρα, άστα να πάνε. Μάλιστα. Θα βλέπουμε τώρα, ο μεγαλομέτοχος πληρώνει τα χρέη τα παλιά. Των, που χρωστούσε να τις επέκταση γιατί κάνα καταγγελία. Βέβαια. Βέβαια. Ναι, εγώ αυτό το ξέρω εδώ και ένα χρόνο. Ναι, ναι. Για την καταγγελία. Η πληροφορία που είχα μέσα από την UEFA, ναι, έλεγαν ότι η εταιρεία δεν διακόπτεται, συνεχίζει η ίδια όσες αλλαγές άφημη και αν θα γίνουν. Διότι εμείς ξέρουμε τον Άρη με τα κιτρινόμαυρα, το γαριλάω, αυτό, εκείνο κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτοί κάθε τόσο αλλάζουν τα αφημί. Αυτό, μάλιστα, ήταν το καλύτερο. Μάλιστα, κατάλαβα. Βεβαίως το καλύτερο. Πάντως αυτός ο Καρυπίδης... Θα βάλεις μία τάξη. Ναι, δεν και πολύ πολύ αργήσανε. Δεν περίμενε όμως ο Καρυπίδης να τα πληρώσει, γιατί ο νόμος του έλεγε ότι μπορούσε να κάνει νέο αφημί χωρίς να πληρώσει τα παλιά. Ο νόμος, ποιος νόμος? Ο ελληνικός. Δεν τον υπολογίζουν. Δεν τον υπολογίζουν, αυτό είναι. Δεν τον υπολογίζουν. Ναι. Εδώ είναι μια ανεξάρτητη αρχή αυτή του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ναι.
αυτοί κερδίζουν, πώς το λένε, τυπώνουν χρήματα με τα τσουβάλια, με τα πλοία. Ναι. Το μόνο που τους λείπει είναι μια τράπεζα. Κατάλαβα. Όπως ακριβώς και το Βατικανό. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα δεν το πουλάνε. Σωστά. Τώρα έχουν τρελαθεί που θα δουν τι θα γίνει, που θα παίζουν χωρίς κόσμο και τα λοιπά και μέχρι πότε θα πάει αυτή η ιστορία και τα... γιατί χάνουν χρήματα. Ναι, ναι. Χρήματα. Κύριε Χριστίδη, είναι business. Ναι, την πορεία του Άρη πώς την κρίνετε τη φετινή? Την πορεία? Του Άρη τη φετινή. Πριν από πόσες μήνες είχαμε μιλήσει και σου έκανα μία ανάλυση. Πριν από κανένα τρίμηνο. Τρίμηνο. Μάλλον λοιπόν, γιατί τρίμηνο. Πριν τον κορονοϊό, πολύ πριν τον κορονοϊό. Ναι, πριν τον κορονοϊό. Δεκέμβριο μιλήσαμε, λοιπόν, πριν από 8 μήνο. Αυτό ακριβώς βλέπω και τώρα και πολύ περισσότερο. Σας είχα πει ότι θέλω τώρα ο Άρης να τεστάρει την ομάδα του ούτως ώστε να την δει απέναντι στο υψηλότερο σημείο του. Αυτό δεν έγινε. Όχι, ναι. Γιατί φύγανε πολλοί παίκτες. Ναι, ναι. Και τι έχουμε? Έχουμε ένα μπράβο από όλο τον κόσμο για την αγωνιστικότητα των παιδιών, για την αυτοθυσία που έδειξαν, για... κανένας δεν έμεινε κάτω όταν είχε πέσει. Ναι. Και ρωτάω εγώ, με αυτά τα στοιχεία μπορείτε κύριε εσείς να κερδίσετε στόχο? Κανένας δεν μπορεί να κερδίσει. Κανένας. Ναι. Διότι ο Άρης πρέπει να μάθει όχι να κερδίζει εντυπώσεις όπως τώρα τις κέρδισε, αλλά να μάθει να κερδίζει τους στόχους. Ναι. Δηλαδή, Άρης ΠΑΟΚ. Ο Άρης θέλει να κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο λάθος. Εγώ θέλω ο Άρης όχι μόνο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αλλά να κερδίσει τον στόχο του ΠΑΟΚ. Α, αυτό το στόχο λοιπόν που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι πρωτάθλημα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχει πάρει, ναι, 10 τίτλους, 7 κύπελα και 3 πρωταθλήματα. Ναι. Ο Άρης έχει πάρει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Ναι. Έχει περάσει πλέον μισός αιώνας και έχουμε μείνει στο περίμενε. Με το κύπελο το 70. Το 70 αυτό είναι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Τώρα, εάν είμαι τη άποψη να περνάω εγώ τη Λαμία, να περνάω εγώ τη Λάρισα, να περνάω εγώ τον Βόλο, να περνάω εγώ τον Ατρόμητο, να περνάω εγώ τον, πώς το λένε, τον Αστέρα. Τον Πανετολικό, ναι. Πανετολικό, δεν με ικανοποιεί. Μάλιστα. Ούτε με ικανοποιεί να έχω πόσο διαφορά έχει από τον πρώτο. Άστο, 30, ξέρω εγώ, 30 φεύγα. Χάθηκε από το ραντάρ. Τίποτα, ναι. Ούτε αυτό με ικανοποιεί. Ναι. Τώρα λένε θα κάνω, θα περιμένω και μετά θα μιλήσω. Θέλω να δω τι παίκτες θα φέρουν, πώς θα απολώσουν, πώς θα δέσουν και όλα και θα μετά θα πω τη γνώμη. Ναι. Είπα 31, είπα, συγγνώμη λάθος, 50 βαθμούς από τον πρώτο. 90... Είναι δυνατόν. 91 με 42. Και να είμαι εγώ ικανοποιημένος. Ναι, ναι. Επειδή ο άλλος έπαιζε τραυματίας δια 1,5 παιχνίδι. Ναι. 17-10, πόσα γκολ φάγανε στους 10 αγώνες. Τώρα στα play-off. Ναι. Φάγανε πολλά, δεν είναι. Καλά, επομένως, τι να κάνω εγώ την αυτοθυσία που δείξανε. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ναι. Δεν φταίνουν τα παλικάρια. Μπράβο θα το πω, αλλά εγώ δεν θα το πω για την ομάδα μου. Μπράβο. Ναι. Και εντωμεταξύ, γιατί αυτό εμένα δεν με ικανοποιεί. Οι βαθμοί είναι 31 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, από το δεύτερο. 73 με 42. Ακόμη και 27. Εγώ έχω πει, 27. Όχι, ανέφερα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θέλω 5 χρόνια να δώσω στην ομάδα, αλλά σε 5 χρόνια θα μου είναι σχεδόν ομοτράπεζη της τετράδος. Βάζω και τον Παναναϊκό μέσα. Ναι. Τότε εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Final 5, δηλαδή top 5 να γίνει, ας πούμε. Ναι, αυτό θέλω. Ναι, ναι. Διότι ποτέ δεν ακούγεται το όνομα του Άρη. Όταν είναι μεγάλη, λέει Ολυμπιακός, ΑΕΚ και πάω. Πάω και ναι. Σταματάνε και πάω. Άρης, τον πάω. Δεν υπάρχει Άρης. Ναι, τον Άρη δεν λέει, υπάρχει Άρης. Ναι, ναι. Εμένα με στεναχωρεί αυτό. Αν ικανοποιεί άλλο, σημαίνει δεν είναι ικανοποιεί. Στις μεγάλες ομάδες λοιπόν λέτε ότι πρέπει να μπει ο Άρης στις μεγάλες ομάδες. Να είναι αδία. Κοίταξε, ναι. Νικό μου. Ναι. Εάν δεν κερδίζει πρωταθλήματα, τίτλους κτλ., δεν λογίζει σε μεγάλη ομάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είσαι επειδή κερδίζεις, έχεις να χάσεις τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έγινε πλήρως αντιληπτό νομίζω και συμφωνώ μαζί σας και όλοι
πιστεύω, υγειοσκεπτόμενη αργανία. Δηλαδή, λες εσύ, προτιμώ να. Γιατί μπορεί ο στόχος να είναι μόνο να κερδίζει ο Άρης τον ΠΑΟΚ και από εκεί πέρα εντάξει, θα δούμε κλπ. Εσείς λέτε, αυτό δεν με πολύ ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει περισσότερο να τους κερδίζω όλους. Να πάω να είμαι πρωταθλητής υποψήφιος. Όχι, να κερδίσω τον στόχο όλων αυτών ναι. που είναι μπροστά από ναι, ναι, ναι. Που πάνε για πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς. Τότε εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, σαν σκέψη είναι πολύ σωστή. Τον έχω διαφορά 40-50 πόντους, 50 είπες για τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι, από, είναι 42-91, 49 πόντους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Πρέπει να το λέω. Ναι, σωστό. Πρέπει να λέω. Λοιπόν. Δώσε με συγχαρητήρια να τα δώσεις. Αλλά όχι για τον Άρη. Έτσι ακριβώς. Άλλο ο ποδοσφαιριστής, άλλο η ομάδα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Χριστίδη για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα συλληπιτήριά μας τα μεταφέραμε στην οικογένεια ναι, του βεβαίως, Γιάννη Ψηφίδη. Τα έχω ήδη στείλει εγώ. Βεβαίως. Και αύριο προσωπικά. Θα γίνει κηδεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια.